Πράγματι είναι για 22 συναπτά έτη διοργανώνουμε τον Κολοκοτρώνιο δρόμο που τον έχουμε εντάξει στα πλαίσια του εορτασμού της απελευθέρωσης της πόλης προς τιμήν του γέρου του Μωριά. Και εφέτος λοιπόν διοργανώνουμε σήμερα τον 21ο, ενδιάμεσα βέβαια κάποιον χάσαμε, έτσι είναι περίπου 120 αθλητές συμμετέχουν. Είναι κλασική κυκλική διαδρομή που κάνουμε, ξεκινάμε από την πλατεία Άριος και καταλήγουμε πάλι εδώ στην πλατεία Άριος. Και όπως βλέπετε και εσείς εδώ, έχει πολύ μεγάλη επιτυχία, θα λέω. Γίνεται και στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την άλωση της Τρυπολιτσιάς. Ακριβώς, είναι ενταγμένο στο πλαίσιο της άλωσης της Τρυπολιτσιάς και τον διοργάνωμα είπαμε για, από εδώ και 22 χρόνια. Οι συμμετοχές είναι μόνο από την Τρίπολη ή έχουμε Όχι, και από άλλες περιοχές? Όχι, είναι από όλη σχεδόν την Νότιο Ελλάδα, από τις μεγάλες πόλεις της Νότιο Ελλάδος. Και σήμερα έχουμε από Αθήνα, Πειραιά, Καλαμάτα, Σπάρτη, Άργος, Κόρινθο, Αίγιο, Πάτρα. Είναι αγώνας μαζικού αθλητισμού. Μαζικού αθλητισμού. 10 χιλιόμετρων, συμμετέχουν όλες οι ηλικίες. Φέτος πώς είναι τα πράγματα στις ηλικίες? Στις ηλικίες έχουμε όλες τις ηλικίες. Και θα δείτε ότι μετά στην απονομή έχουμε 11 κατηγορίες. 6 ανδρών θα τιμήσουμε και 5 γυναικών. Φαντάζομαι. Δίνουμε μετάλλιο συμμετοχής σε όλους. Μετάλλιο συμμετοχής σε όλους, το βλέπετε εδώ. Ναι. Και βέβαια και ειδικό μετάλλιο και κύπελλο στους πρώτους. Συμμετέχουν και άνθρωποι που δεν έχουν τρέξει άλλους αγώνες ή είναι άνθρωποι που γενικότερα παίρνουν μέρος σε αγώνες? Συνήθως το 99% των ανθρώπων που τρέχουν συνήθως προπονούνται και κάνουν αυτό που λέμε το τζόκινγκ τους σχεδόν σε καθημερινή βάση. Είναι άνθρωποι που τους αρέσει αυτό το πράγμα και πηγαίνουν τις εκδρομές τους, διαλέγουν κάποιες όμορφες διαδρομές που αυτοί νομίζουν ότι τους αρέσει και πηγαίνουν σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Οι νότιο-ελλαδίτες στην νότιο-ελλάδα, οι βόρειο-ελλαδίτες στη βόρειο-ελλάδα και ούτω καθεξής. Κύριε Πρόεδρε, να μας πείτε και δύο λόγια για το ΣΔΙΤ. Πώς πηγαίνει ο Σύλλογος? Ο Σύλλογος Δομέων Υγείας Τρίπολης είναι ενεργός από το 1987 που συστήθηκε. Πιστεύω ότι εφέτος μάλιστα ήμασταν σε πολύ μεγάλη ετοιμότητα, αφού είναι ο δεύτερος αγώνας που διοργανώσαμε. Διοργανώσαμε και τον ημιμαραθώνιο Μενάλου τον Απρίλιο, 21 χιλιόμετρα στο βουνό του Μενάλου. Είχαμε και εκεί 60 περίπου συμμετοχές, γιατί είναι πολύ δύσκολος αγώνας αυτός και πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε στον ίδιο ρυθμό. Φεύγω εδώ.